δεν θα μιλήσει πολλή ώρα. Πιο πολύ θέλω να κάνουμε στην πράξη να εκτυπώσουμε μερικά πραγματάκια, δηλαδή την διαδικασία δηλαδή και του προγράμματο και του μηχανήματο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω και εγώ πέντε πράγματα και για εμένα και για την εταιρεία. Έτσι, ίσω βοηθήσει με κάποιο τρόπο. Να βάλω τη μάσκα, δεν θα την εκτυπώσω. Τη κάνει μάθημα και τη μάσκα. Έτσι λένε να πούμε και έχουμε πλαντάξει. Τώρα εμείς προσφέρουμε υπηρεσίες, κυρίως κάνουμε και πωλήσεις όπως καταλαβαίνετε. Οι υπηρεσίες έχουμε κάνει το training, το δισκανάκισμα, ας πούμε τα έτσι τα πραγματάκια στα γρήγορα, το δισκανάκι, τα συνδυάζουμε μαζί, το design και το σχεδιασμό. Laser cut, αν γνωρίζετε κάποιοι τι είναι. Και μετά πουλάμε μηχανήματα από οικονομικά μέχρι πολύ βιομηχανικά ακριβά. Τα οποία και αυτά θέλουν ειδικές εγκαταστάσεις, θέλουν εκπαιδεύσεις, θέλουν έχουν δικά τους θέματα, θέλουν σέρβις. Έχετε και CNC μηχανήματα, έχετε μεταργασία στον κόσμο, σέρβις και πράγματα. Όχι, όχι, με laser. Πριντες και laser. Και laser κάρτες. Σκεφτόμαστε και CNC, αλλά προς το πρόγραμμα δεν το έχουμε χωρίσει, γιατί βλέπουμε πολλά μαζί και δεν ξέρω αυτό το πράγμα, στην αλήθεια. Πάρα πολλά. Ναι, αλλά και αυτό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται στο παρόν. Γενικά αυτό κάνουμε. Η εταιρεία υπάρχει στη Θεσσαλονίκη στην 33, είμαστε και στην Αθήνα το άλλο κατάστημα. Είμαστε 12 άτομα. Είχαμε ξεκινήσει από τα 3, σε βάθος 4 χρόνων μπήκαμε. Πιστεύω αυτό λέει ότι στις καταλαβαίνετε σημαίνει ότι υπήρχε αύξηση και ζήτηση για το αντικείμενο. Έξω και η βελτίωση της εταιρείας, που έχει μεγαλώσει κτλ. Τώρα, το PDP έχει ξεκινήσει από το 83 στην ουσία. Στερεολιθογραφία, αλλιώς. Είναι πολύ παλιά τεχνολογία, δεν είναι καινούργια. Δεν είχε βγει στην επιφάνεια λόγω των αγώνων κόστων στα μηχανήματα. Και ο λόγος που είχε πολύ μεγάλο κόστος στα μηχανήματα, προφανώς βλέπετε, είναι πολύ τρονοβόρα, αργότερη, θέλανε πολύ καλό προγραμματισμό. Πολλές δυσκολίες που δεν προχώρησε αυτό το πράγμα και άρχισε μάλλον να έρθει. Τελευταία, εγώ τουλάχιστον πριν ξεκινήσω, γνώρισα ότι ήταν πριν στην Θεσσαλονίκη και στις εταιρείες. Αλλά ήταν πριν τα βιομηχανικού επίπεδου, της τάξης να σου των 100.000 και πάνω. Και οι μηχανήματα τα οποία τώρα έτσι πριν 10 χρόνια είχαν 100.000 ευρώ και τώρα τα βλέπεις και λες δεν κάνουν τίποτα γιατί είναι πάρα πολύ αργά, γιατί δεν μπορεί να τόσο πολλά υλικά, είναι πολύ δύστροπα, θέλουν πολύ καλό σέρβις, πάρα πολύ δύσκολα πραγματικά. Γιατί αυτή η τεχνολογία έτσι εξελίσσεται και αλλάζει και βελτιώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Να σε ρωτήσω λίγο, αν αυτό δεν φτιάχνουν υπομένα κυκλώματα. Συγγνώμη. Υπομένα κυκλώματα δεν φτιάχνουν αυτή την τεχνική. Ναι, αυτό έχει ξεκινήσει ήδη. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί καθόλου από την αλήθεια. Υπάρχουν printer που την κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν έχουν μπει σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτά. Όχι, είναι πάνω στο ίδιο. Δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο στην ουσία. Ο ίδιο τρόπο που δουλεύει ένα FDM, τον ίδιο τρόπο φτιάνει και αυτό. Αλλά δεν ναι, δηλαδή αυτό θα μπορούσε να φτιάξει αυτό που θέλει ο συνάδελφο. Όχι. Σε ένα τρίτο μηχανήμα τα οποία είναι μόνο για αυτή τη δουλειά. Κάποιοι πειραματίζονται, έχω σίγουρα στο Ιντερνετ, δηλαδή όχι live, και έχουν δοκιμάσει να κάνουν πράγματα με τέτοια μηχανήματα. Δείχνουν ότι κάποια πράγματα μπορούν να τα κάνουν, αλλά τώρα δεν ξέρω να το δει live και μπορεί να είναι λίγο υπερβολέ, α πούμε. Αυτά για το πριν. Τώρα πλέον κάποια μειονεκτήματα. Εντάξει, πιστεύω ότι τα έχω πει τα περισσότερα ήδη. Απλά θα πω το εξής, ότι στην ουσία του Fit Premium υποτίθεται ότι ξεκίνησε και έχει σκοπό και έχει σκοπό να αντικαταστήσει την τεχνοτροπία, την τεχνολογία του καλοπιού. Δηλαδή να παράγουμε στην ουσία αντικείμενα αντί για καλούπι μέσα από ένα Fit Premium. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, γιατί το να εκτυπώσεις ένα αντικείμενο από printer θέλει αρκετό χρόνο. Θέλει αρκετές ώρες. Βέβαια, εντάξει, τώρα μην κοιτάτε αυτό. Υπάρχουν printer οι οποίοι μπορούν, για παράδειγμα, να εκτυπώσουν που έχουμε εμείς στην εταιρεία, ας πούμε, τέτοια καπάκια, για παράδειγμα, τα οποία μέρος μπορεί να είναι
500, ας πούμε. Μπορεί να λες και λίγο. Και παραπάνω, μέσα σε μια μέρα. Πόσο κάνει αυτό για να την πόσο μισή ώρα. Αυτό πηγαίνει, επειδή ένας κράτος παραδεστείται μεγάλος, το ισχύει λοιπόν όλα τα κομμάτια μαζί. Ένα λοιπόν είναι το παραδείς. Ναι, αυτό σου πάει όλα τα κομμάτια σε ένα κράτο. Τα δούκια που το εργοστάσιο πλαστικό που τα πάει σε καλούκια, μετά είναι 100 κομμάτια. Αυτό μπορεί να δίνει το λεπτό, ας πούμε, κάνει ακριβώς σε πόσα. Ένα τέτοιο μηχάνημα, σε αυτό που παίρνουμε, ξαναλέω, βγάζει γύρω στα 500-600, μπορεί και 700 έτσι τα χωρικά. Υπάρχουν όμως αντίστοιχα farmers συνεχόμενες, δηλαδή εταιρείες που έχουν 10 με 20 τέτοια μηχανήματα. Οπότε μπορούμε να παράγουμε 5 με 10.000 κομμάτια την ημέρα. Άρα εκεί λες ότι έχετε κοντά σε έναν ένα καλούπι. Προφανώς δεν περιέχεις 10 τέτοια μηχανήματα, τα οποία κοστούν είναι τεράστια. Εκεί όμως μπορεί να σχεδιάσεις και το καλούπι πιο μπροστά, έτσι δεν είναι, εδώ δεν τίθεται θέμα. Προφανώς. Το πιο καλούπι να πάρει και ένα μήνα, ένα μισή, μέχρι να βρεις ότι μπορεί να κάνεις. Και πολύ μεγάλο κόστο αυτό. Ένα καλούπι για αυτό πράγμα έφυγε 5.000 ευρώ. Αυτό να φτιάξει. Πόσο κάνει, πόσο είναι καλούπι. Και μπορεί να φτιάξει 5.000. 5.000 ευρώ. Δηλαδή υπάρχουν περίπλοκα σχέδια και καλούπια που να φτάσουν και 6 και 7 και 10. Έτσι. Δηλαδή είναι πώ. Υπάρχουν και πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει με καλούπι. Καλά, αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα ακριβώ. Όπω για παράδειγμα αυτό εδώ πέρα το πράγμα που γίνεται. Το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει με κάποιον άλλο. Να κατασκευαστεί μάλλον με κάποιον άλλο τρόπο. Δεν είναι θέμα το πιο σαφέστατα γιατί είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, αν δεν έχει τελειώσει, φανταστείτε ένα κομμάτι μετά, το οποίο σκάβεται στην ουσία έτσι και μέσα γίνεται το υλικό. Κάστε το πλαστικό, το οποίο είναι αυτό. Έχει κάποιε προγραμματέ, δεν μπορεί να δει στην ουσία. Φανταστείτε μια πρέσα, δηλαδή δύο κομμάτια που ενώνονται έτσι και όταν ανοίγουν, γίνεται το κομμάτι που μέσα. Δεν μπορεί να σου πει κάτι τέτοιο. Μόνο με ένα φίλο που δεν μπορεί να το κάνει. Όπω και αυτό που είναι. Και πολλά άλλα πράγματα έκανε. Τα κουραντζάκι εκεί. Οπότε ας πούμε ότι την τελευταία διετία, τριετία άρχισε να μπαίνει λίγο στο παραγωγικό κομμάτι. Δηλαδή εμείς χρησιμοποιούμε πράγματα για μηχάνημα σαν αυτό της HP για να κάνουμε παραγωγή. Δηλαδή παράγουμε και κάποιες εταιρείες που θέλουν λίγα κομμάτια. Για παράδειγμα, μπορεί άλλος να θέλει 5 με 10.000 κομμάτια για τέτοιο χρόνο. Έτσι, και να σου λέει, εγώ θέλω μόνο 5.000 το χρόνο. Αυτή είναι η ζήτηση. Δεν έχω 100.000 κομμάτια. Οπότε γιατί να πάω στο καλούπι να το κάνω και να μου κάνω στα 1,5 μήνα. Για να κάνω το καλούπι, θέλω 5.000 ευρώ για να σου κάνω το καλούπι και μετά σε εκτιμώσω να σε κατασκευάσω μόνο τα κομμάτια. Τα οποία θα είναι 5.000. Αφορά στα πολύ φθηνά. Ναι, την απόσβεση θα την κάνει. Ακριβώς. Αν το βάλει κάποιο, το συμφέρει και σε θέμα χρόνου και κόστου να κάνει λίγα κομμάτια με έναν εφήτη εκτυπωτή. Παρά με ένα καλούπι. Αυτό πριν 5 χρόνια δεν μπορούσα να γίνει, να καταλάβετε. Μήπως και 4, ας πούμε, για το λιγότερο. Δεν μπορούσα να το κάνεις. Επίσης, με αυτήν πριν, επίσης δεν μπορούσα να το κάνεις. Γιατί φανταστείτε αυτό το κομμάτι για να τυπωθεί εδώ, μπορεί να φύγει πάνω από 2 ώρες. Σίγουρα. Και είναι και λίγο, δεν λέω. Για το πράγμα σε αυτό, για να τυπωθεί το συγκεκριμένο, θέλει 2-3 ώρες. Δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω. Ένα πεντοκάκι που θα κάνουμε, είτε μετά, μπορεί να φύγει και 1 ώρα για ένα πεντοκάκι που θα κάνουμε μετά. Για να εξυπώσουμε. Μόνο εκτύπωση. Απλά το λέω γιατί πολλοί νομίζω ότι πριν δεν είναι αυτό το πράγμα που έχετε εδώ μπροστά σας. Δεν είναι αυτό το πράγμα γιατί πριν δεν είναι. Δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι για εκπαίδευση, είναι για κάποια πομπίστα, είναι για κάποιο άλλο πράγμα για την εταιρεία και το σπίτι του. Και για την επιχείρηση ακόμα δεν είναι ένα επαγγελματικό μηχάνημα. Είναι για κάποιου άλλου λόγου. Υπάρχουν μηχανήματα εξαρτητικό που εμεί που μπορεί να κάνει και παραγωγή, όχι σαν το καλούπι, αλλά κάποια στιγμή μπορεί και σε 5 πάλι, δεν ξέρω, 10 χρόνια, να ανέβει η ταχύτητα, να αλλάξει τα υλικά, γενικά να αλλάξει τεχνολογία, γιατί να αλλάξει τεχνολογία για να μπορέσει να είναι το χρόνο στην αλήθεια, και να τα καταφέρει και να ανέβει πάνω το δεπέσιο του καλοκαιριού. Μιλάμε για μια τρίτη ευρωπαϊκή παράσταση. Πάντως έχουμε δει πλέον τεχνολογία το Fluid Equipment, το οποίο είναι σύγκριτο, πια έχουν σπίτια πλέον στην Αυτό είναι άλλο κομμάτι, ακριβώς, άλλο τεράστιο. Είναι κάτι τεράστια, το Fluid Equipment, το οποίο πια είναι συγκριτικό. Αυτά εδώ πέρα, επιμέρους κομμάτια, τους τρόλους φτιάχνονται στο συγκεκριμένο... Ναι, αυτό έχουν φτιαχτεί σε τέτοια. Σε τέτοια. Τέτοια δηλαδή φτιάχνονται... Σε αυτό το επίπεδο δηλαδή. Άρα, ναι. Και μας είναι και αρκετό υλικό. Ναι. Τώρα, η διαδικασία ποια είναι. Στην ουσία έχουμε ένα 3D σχέδιο, το οποίο το 3D σχέδιο είτε το σχεδιάζουμε εμείς. Όπως καλή ώρα με ένα Blender πρόγραμμα συνδυαστικό. Η δεύτερη επιλογή είναι να το δούμε στο Ιντερνετ. Έτσι, υπάρχουν πλέον εκατομμύρια design και σχέδια
το βάλουμε τώρα, ας το βάλουμε μετά, να δείξω λίγο τι θα κατεβάσουμε καλύτερα. Έτοιμα εκπαιδευτικά. Έτοιμα εκπαιδευτικά για χρήση, δηλαδή για το σπίτι, για το αυτοκίνητο, τι γίνεται, στις έχουν κάνει μια ομάδα ανθρώπων που έχουν πάρει τις εκπομπές που είναι χιλιάδες πλέον, πάνω τον κόσμο, έτσι. Αυτό πρέπει να το σπίτι να το δούμε έτσι. Σχεδιάζουμε κάτι και το ανεβάζουμε τόσο για ένα site με τρόπο ανταλλαγής, από πω έτσι. Ώστε το μοιράζουμε με άλλους χρήστες που έχουν πριν, έτσι θέλουμε να είστε κατά να σχεδιάσουν εκατομμύρια πράγματα και αντίστοιχα γίνεται το αντίστροφο. Σαν βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη δωρεάν, να το πούμε έτσι, για χρήστες, φοπίστες, μπορεί να είναι και επαγγελματίες. Και μας λένε ότι είναι πάρα πολύ και κατεβάζεις. Ακριβώς. Έχει κάποιο φόβο που μπαίνουν μέσα που βρίσκουν οι μοντέλα. Ναι, θα στα πούμε μετά, θα τα κατεβάσουμε και εμείς κάτι. Για να δείτε λίγο τον τρόπο που τα βρίσκεις και κατεβάζεις. Είπαμε λίγο και τα site που είναι με πληρωμή, έτσι. Δηλαδή πάμε σχεδιαστές πλέον που κάνουν αυτή τη δουλειά. Σχεδιάζουμε και πουλάνε τις κοιτάξεις στα FG. Τα οποία γράφουν ώρες, μέρες, μήνες μέχρι να σχεδιάσουν. Οπότε ζητάνε και αντίστοιχα κάποια χρήματα. Τι κάνουμε, δηλαδή σχεδιάζουμε αυτό για παράδειγμα και σου λέει από το πώς θέλω 50 ευρώ. Τι κάνεις download στο site, πληρώνεις 50 ευρώ. Και πάει λέγοντας, μετά σχεδιάζουν κάτι κοινό κτλ. Είναι ένα άλλο επάγγελμα, να το πούμε έτσι, το οποίο αρχίζει και ανοίγει σιγά σιγά. Και ο τρίτος τρόπος είναι να πούμε κάποιο γνωστό, ότι λέω μια εταιρεία από εμάς και να έρθετε σε εμάς για παράδειγμα, γιατί θέλω να κάνω αυτό, πώς το κάνω, το έχω έτσι στο μυαλό μου, και ας σχεδιάσει το χέρι. Στο σχολείο καλό θα είναι να υπάρχει σχεδιασμός, δηλαδή κάποιο software που να μπορούμε να σχεδιάσουμε αυτό που φανταζόμαστε και αποφάσεις. Δεδομένου να κατεβάζουμε. Σίγουρα. Πρέπει να είναι μάθημα που λέει ο λόγος. Μάθημα, ακριβώς. Και στα πανεπιστήμια υπάρχει πάλι τα τελευταία χρόνια, γιατί πάλι δεν υπήρχε από ό,τι προσωπικά τουλάχιστον. Ούτε μάθημα υπάρχει σε DP στα πανεπιστήμια. Τώρα μπήκε, πέρσι ξεκίνησε το πρώτο μάθημα σε δύο σχολές και σιγά σιγά το κάνουμε αρχιτεκτονική, πολιτική, μηχανική, γενικά όλα και τα άλλα. Θα έχουμε εγκαστικά μάθημα μόνο για αυτή την πέντε. Ναι. Οπότε, στην ουσία προετοιμάζουμε το αρχείο, όπως το προετοιμάζουμε, έχουμε ένα πρόγραμμα, θα σου το δείξει ο Μάκης μετά. Ναι, ότι σε ουσιαστικά το οποίο λέμε, θα είναι ουσιαστικά η εκμάθηση κάτω από το πρόγραμμα της σχεδίασης. Από εκεί και πάλι η διαδικασία νομίζω πάει... Όχι. Η εντύπωση από μόνη της έχει... Βασικά είναι 50-50, να πούμε έτσι. Είναι 50% στο εργασμός, είναι 50% το να χρησιμοποιήσεις αυτό το μηχάνημα. Για πολλούς λόγους. Για το σχετικό πρόβλημα που υπάρχει στο σετάρισμα του τραπεζιού. Το ποιο? Στο σετάρισμα του τραπεζιού. Εσύ δεν ξέρεις. Ναι. Αντί ίσιο να... Σε κάποια δεν υπάρχει πρόβλημα. Το κάνει μόνο του. Κάποιο το κάνει και να το κάνουμε αυτόματα. Ναι, αυτόματα. Κάπου πρέπει να παρέχουμε και εμείς και να το κάνουμε. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πιο πολύ προετοιμασία. Όλα προετοιμασία του... Του G-code στην ουσία. Πώς τιμάζουμε ένα αρχείο προς εκτύπωση. Στην ουσία φανταστείτε για να εκτυπώσει ένα αντικείμενο, το κάθε αντικείμενο μπορεί να θέλει κάποιες άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν την ανάλυση, με το υλικό που είναι διαφορετικό, με τον τρόπο που θα τοποθετήσει πάνω στο τραπέζι. Είτε θα είναι έτσι, θα είναι έτσι, θα είναι έτσι, θα είναι έτσι. Όλα αυτά κερδίζεις μέσα από την εμπειρία. Εμείς φανταστείτε πόσο χρόνια το κάνουμε στο πράγμα και πάρα πολλές φορές μας τυχαίνει για πελάτες και μας δίνουν αρχή σαν αυτό και δεν ξέρουμε πώς ακριβώς το κάνουμε για να βγει καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλει πολλή εμπειρία και καμιά φορά που τυχαίνεις κιόλας. Συγγνώμη, τι κάνει, βγάζει και από μόνο του κάποια στηρίγματα άμα δεν το βάλεις καλά. Κάτι γίνεται το οποίο πρέπει να κάνεις. Κάνει τα λίγο δύσκολο, θέλει χρόνο, προσπαθεί να τα αποφύγεις. Πώς θα τα βγάλεις, ναι. Ακριβώς. Τώρα με τη διαδικασία, με τη σειρά τώρα, πώς πάμε. Ψάχνουμε έτοιμο μοντέλο. Θα τη δούμε μετά, θα στη δείξω τώρα στην αρχή, πώς ετοιμάζουμε την αρχή, θα το δείτε όλα αναλυτικά. Εγώ σας τα λέω λίγο τώρα στα γρήγορα. Έχετε κάτι PDF, κάποιο αρχείο να μας αφήσετε να έχουμε στα χέρια μας. Μπορούμε μπορώ να σας αφήσω και το... Αυτό θα υπολογιστεί μέσα στην παρουσίαση. Ναι, την παρουσίαση, αυτό δεν είναι. Την διαδικασία, γιατί από εδώ θα μας τα πείτε. Θα το αφήσω πάνω στο δίσκο πάλι. Ναι, γράψτε τα, ναι, κάντε. Θα βάλεις το νήμα τώρα. Όχι από εδώ, θέλω να δείξω εγώ τον τρόπο που λειτουργεί. Θα βάλεις το νήμα, ας πούμε, να το κάνουμε βίντεο, να... Ναι, ναι. Σαν βίντεο να ξέρουμε τι να κάνουμε, γιατί θα σε δώσω. Ναι, θα τα δούμε όλα, θα τα δούμε μαζί. Τα πράγματα που κάνουμε κάποτε κοντά και θα τα τραβάει. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε τον τρόπο εκτύπωσης μιας κεφαλής. Η λεγόμενη κεφαλή είναι στην ουσία την ειρήνη που περνάει το νήμα.
το νήμα το οποίο του λέμε μόνο αυτό. Τώρα θα έχουμε το... Θα πεις κάποια αυτά. Θες να χρησιμοποιήσω αυτό που έφερα εγώ. Πόσο κάνει αυτό το... Να μην ανοίξουμε το άλλο. Θα σας πω. Να είναι στις μοίρες να βγει λίγο προς τα έξω.
Ακριβώς. Αυτή είναι η τεχνολογία του FDM που έχετε εδώ, ορίστε. Να ρωτήσω κάτι για το νήμα, βγαίνει σε διάφορα χρώματα ή είναι αυτό και προσθέτουμε χρώμα. Υπάρχει... Γιατί βλέπω διάφορα χρώματα που έχετε. Υπάρχει σε χρώματα διαφορετικά πολλά, όπως αυτό για παράδειγμα που είναι μπλε. Μπορούμε επίσης να εκτυπώσουμε δύο χρώματα μαζί. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο δηλαδή σχεδιάκι πρέπει να έχει δύο κεφαλές ο εξυπωτής μας. Ναι, στο δικό μας μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Στο δικό σας μπορείτε να εκτυπώσετε με δύο χρώματα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε δηλαδή να εκτυπώσετε μέχρι ένα σημείο να εκτυπώσετε ένα χρώμα, μετά να κάνετε αλλαγή και να συνεχίσει με το επόμενο. Αλλά αυτό εδώ είναι με διπλή κεφαλή. Γιατί βλέπετε ότι το ποτάμι είναι διάμεσα με το. Κάτι άλλο δηλαδή. Ναι. Εδώ το σταματάτε, βάζετε το επόμενο χρώμα και αρχίζει και γίνεται αυτοματιστό. Ναι, θα είναι μόνο σε επίπεδα, όχι ενδιάμεσα. Ναι, ναι. Τώρα, η SLA διαδικασία. Η SLA είναι... Η επόμενη ευθύνη, έχουμε ξεκινήσει να σας δώσω και τα δικαιώματα. Όσο πολλά είναι τώρα τελικά, είναι τώρα, αυτή η τεχνολογία λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Ίσως το έχετε, έχετε δει σε κάποιο βίντεο, δεν ξέρω, στην τηλεόραση κάπου, έχετε δει τον Schwarzenegger, ας πούμε, στην ταινία που έβγαινε μέσα τη λάβα το κεφάλι με το σώμα του. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τώρα, πώς δουλεύει αυτό. Έχουμε φανταστεί ένα κουβά, ένα πρόβατο, ας πούμε, σε ρητίνη, η ρητίνη έχει υδρύμωθη, προφανώς, έτσι, οπότε βάζουμε στο κουβά τη ρητίνη και τώρα έχει το κουβά το λέιζερ, πάνω από το τραπεζάκι μας ξεκινάει και στερεοποιεί την πάνω επιφάνεια του κουβά που είναι μέσα στο νερό. Τον ελαφρύνει, συγγνώμη, το υδρό. Οπότε φανταστείτε, το αντικείμενο βγαίνει μέσα από το, από το κουβά. Δεν ξέρω πολύ αυτό το περιγράφω, έτσι το δυσκολεύω. Είναι, πρέπει να βγει να τελειώσει το περιγράφω. Δεν είναι λίγο περίεργο, έτσι σε ένα πολύ μεγάλο πέρα. Ναι, μπορούμε να βάλουμε την αλήθεια. Δεν ξέρω, να πούμε κάτι που ήθελα να θες λίγο. Εγώ το λέω, πού είναι, πού είναι. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες. Υπάρχει και από κάτω, υπάρχει και από πάνω. Να βάλει το φως στην επάνω επιφάνεια. Γιατί έχεις από πάνω, κύριε. Όχι, από πάνω συνήθως είναι από πάνω η προσέκταση. Το δείτε λίγο τώρα. Αυτό τώρα η τεχνολογία χρησιμοποιείται κυρίως για μινιατούρες, γενικά για ανθρώπους που φτιάχνουν κοσμήματα, για ανθρώπους που φτιάχνουν γενικά μικρά αντικείμενα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Επίσης, με αυτή την τεχνολογία φτιάχνεις καλώδια για να φτιάξεις όπως τα κοσμήματα πάλι που είπα πριν λίγο, και χίλια δύο θεραπεία, δηλαδή μεταλλικά πράγματα, για εισιτήρια κτλ. Βέβαια, οι όγκοι των εκπομπτών αυτών είναι πολύ μικρή. Τώρα ξέρω να κάνουμε τα πράγματα. Συνήθως δηλαδή είναι της τάξης των 10 με 20 εκατοστών όγκος μέσα στα πεζιό για να εκτυπώσει κάτι. Τώρα έχει φτάσει μέχρι 40 πόντους, 45. Απέναντι σε FDM έχουν φτάσει μέχρι και 5 μέτρα. Δηλαδή αν μεταλλάβει τη διαφορά. Εμείς ας πούμε έχουμε... Αυτό το πόσο εκατοστών είναι ανεπιτρέπεται σε μόνο σε αναδημίσεις. Αυτό πρέπει να είναι 22, 22... Και πώς είναι 22 λεωστά. 20 κάτι, ναι, 25, ένα δεύτερο, σε κάποιο κοινό άλλο. Το τριάρις, αυτό δεν είναι. Δεν είναι και ασχολάτε. Όχι, δεν είναι. Καμπογελάστε. Ακριβώς. Μην κάνουμε τίποτα. Ψάχνω να ρωτά να το δείχνουν να δικαιώσουν. Να, δεν τα βάλε. Εντάξει, εδώ στην ουσία είναι σε λίγο κίνηση. Αυτός είναι ένας μικρός πέντε ρητίνης. Μικρός πέντε τι? Ρητίνης. Ρητίνης. Είναι τελειώνα αντικείμενα, έτσι. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Από τους τεχνίτες πάρα πολύ τα χρησιμοποιούν. Εμείς έχουμε δηλαδή πελάτες από τους τεχνίτες που τους εκπώνουμε συνέχεια τέτοια πράγματα. Επίσης από τους τεχνίτες λίγοι πολλές φορές αγοράζουν πλέον τέτοια μηχανήματα και τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι. Έτσι θα βγάλουν χρόνο και χρήματα που φανούν γιατί πλέον παραπάνω σε εμάς από την αρχή. Σαν να βγαίνει από ένα κουβάρι, δηλαδή το ακριβώ. Είναι εκεί πέρα μέσα, δεν ξέρω πώς είναι. Είναι βρύχη, ναι. Όχι στα νερά, αλλά υπάρχει λίγο μαγείρε. Αυτή ακριβώ είναι η μορφή τη αναγκάλα. Γι'
Εδώ δείχνει λίγο τη διαδικασία. Στην ουσία, να ρίχνουμε έτσι την τιμή στο κουβαδάκι, να το πούμε έτσι. Ωραία. Και αυτό στερεοποιείται εκεί που χτυπάει το λέιζερ. Ναι. Ακριβώς. Κάθε στρώος, δηλαδή, στερεοποιεί το σπέρνει το σχέδιο, το layer, πάλι σαν αυτού του τύπου, επειδή το τζίκο δικαστικά. Χωρίς το αρχείο μας έχει πάρα πολλά λέξεις. Το λέιζερ το χτυπάει απευθείας, χτυπάει ή από κάτω από το κουβάκι. Ή από κάτω ή συνήθως από κάτω. Από κάτω. Και πάει το δοχείο. Ένα ακριβώς λέιζερ έχει εκτιμότητες που έχουν ορθόνια από κάτω. Οπότε στην ουσία το χτυπάει όλο μαζί, όλη τη στρώση ταυτόχρονα. Σαν μάσκα είναι αυτό. Και αφήνει να περάσει το UP εκεί που θέλουμε εμείς σε κάποιες δρόσεις. Ναι, το έχει από κάτω. Anyway, σαν αρχή. Πάμε τώρα. Εδώ και τώρα έχουμε μια παρομοιότυπα από την παρομοιότυπη τεχνολογία, όπως και η MJF. Εμείς δεν έχουμε SLS, έχουμε MJF, που στην ουσία είναι πιο πρώην, πιο καινούργια τεχνολογία. Έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Τώρα αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια για τις... Μην μιλάτε συνάδελφοι, θα σας βγάλω έξω. Αυτό είναι μόνο μας. Είναι παρόμοια με τις ρητίνες. Αλλά φανταστείτε ότι τι είναι, είναι σαν μια πούδρα, μια σκόνη δηλαδή πάρα πολύ υψηλή, πάλι μέσα σε ένα κουβά και στην ουσία και κάθε στρώση που θέλουμε στεροποιείται στις σκόνες. Τώρα, για παράδειγμα, αυτό το υλικό είναι πολεμίδιο δεκάρι. Το πολεμίδιο δεκάρι είναι πλαστικό υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ στα πράγματα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Θα βρίσκουμε δηλαδή παντού. Αυτή η πούδρα τελικά είναι το σύντερη, που εδώ που λέτε, ή όχι. Είναι το σύνδερ, ναι. Όχι το συγκεκριμένο τώρα που σας δείχνω, είναι MJF τεχνολογία. Ναι. Αυτή είναι άλλη... Γιατί εδώ βλέπω και λέει σύνδερ part και powder part. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά και είναι... Αλλά δεν είναι. Powder είναι το σκόνη, σκόνη, έτσι. Σκόνη είναι. Και, το σκόνη. Και τα δύο. Και τα δύο είναι σκόνη. Α, και τα δύο. Και τα MJF είναι σκόνη. Απλά στην ουσία χρησιμοποιούν έναν τρόπο. Φανταστείτε ότι στην MJF ψεκάζεται ένα υλικό από πάνω. Το οποίο είναι σαν ρητίνη, αυτό που έχουμε σκεφτεί. Κάποια ρητίνη. Δεν ξέρω τι ακριβώς υλικό είναι, αλλά είναι σαν ρητίνη, το οποίο ψεκάζεται πάνω στη σκόνη που στυλοποιεί. Εντάξει, είναι διαφορές λεπτομερία τώρα πώς το κάνει η κάθε τεχνολογία, αλλά η δικιά μας τουλάχιστον έτσι έχει κάνει αυτό το πράγμα. Το θετικό είναι ότι βγαίνουν πιο ισχυρά τα αντικείμενα από αυτή την τεχνολογία παρά ότι είναι πιο ανδεκτικά. Ακριβώς. Είναι λίγο πιο σκληρά και γι' αυτό χρησιμοποιούνται κιόλας και σαν προϊόντα. Τώρα να πούμε λίγο μερικά πράγματα για το σκάνερ. Δεν αναφέρουμε ένα σκάνερ, είναι αλήθεια. Δεν προλάβαμε και δεν είχε ένα άγχο μεγάλο από τους παιχνούς. Δεν τα καταφέραμε, αλλά πόσο μεγάλο. Θέλεις να πεις λίγο, θα σου πει τώρα σε μερικά πράγματα για το αυτή τη σκάνερ γενικά, για πώς συνδυάζεται με το printing, γιατί το χρησιμοποιούμε. Ναι, γενικά το 3D σκανάρισμα, τι είναι στην ουσία με λίγα λόγια, είναι η διαδικασία του να πάρουμε ένα αντικείμενο και το να πάρουμε ένα αντικείμενο, όπως εδώ το ποτήρι του καφέ, και να χρησιμοποιήσουμε ένα 3D σκάνερ με ένα πρόγραμμα αντίστοιχο στον υπολογιστή, ώστε να πάρουμε το 3D μοντέλο του. Προφανώς από κάποιες γωνίες το παίρνεις για να πάρει όλα τα δεδομένα. Από όσες περισσότερες γωνίες μπορείς να το πάρεις. Δεν το περιστρέφεις αυτό για να σκανάρετε ταυτόχρονα. Εξαρτάται με το σκάνερ. Έχει ας πούμε σκάνερ χειρός που κρατάς εσύ τη συσκευή ή ένας γύρω γύρω από το αντικείμενο και το σκανάρι. Έχει σκάνερ που έχουν turntable. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάρεις πολλές γωνίες. Ναι. Τώρα πώς θα τις πάρεις είναι μια ιστορία. Και έχει και σκάνερ που λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή άλλα σκάνερ δουλεύουν με laser, άλλα σκάνερ έχουν ένα προτζέκτορα ο οποίος στην ουσία πετάει. Πετάει φως πάνω στο αντικείμενο και μέσω του προγράμματος του μετράει διαφορές και κατασκευάζει το 3D μοντέλο στη συνέχεια. Πολύ χρήσιμο γιατί μετά μπορούμε πολύ απλά να πάρουμε ένα αντικείμενο που έχουμε και χρειαζόμαστε να το αντιγράψουμε και με ένα 3D εκτυπωτή στη συνέχεια
να κάνουμε μια αντιγραφή στη μουσική αυτά τα αντικειμένα. Απλά τις περισσότερες φορές θα χρειαστεί να το δουλέψουμε και λίγο σε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα. Να το πειράξουμε, να το πλησιώσουμε. Κάποιες φορές πολλά αντικείμενα βγαίνουν δύσκολα για πολλούς λόγους. Άλλες φορές απλά θέλει κάποια διόρθωση. Βέβαια αυτό σημαίνει πρέπει να έχουμε κάποιες γλώσσες σαν σχεδιαστές. Δηλαδή δεν αρκεί να πάρεις απλά ένα σκάρε και να πεις ότι okay, πήρα το μηχάνημα, να γράφω κάτι τελείως το πάλι εκτύπωση. Ναι, πρόγραμμα σχεδιαστικό πρόγραμμα. Σχεδιαστικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα. Θα δούμε και λίγο μετά. Ναι, αλλά σε όλα τα πράγματα πάνω κάτω μπορείς να πεις όλα, θα τα ξέρεις όλα στα περισσότερα που το κάνεις. Αλλά γενικά το 3D scanning κουμπώνει, όπως καταλαβαίνετε, με την 3D printing τεχνολογία πάρα πολύ, ίσως πιο κάτω από κι άλλο παραδείγμα, να σας πω. Πάντως, εγώ ήξερα το 3D scanner, το χρησιμοποιούσαν όσο δούλευα έξω, για περιπτώσεις όπου τους ερχόταν πάρα πολύ δύσκολο να το μετρήσουν και να το σχεδιάσουν σε software. Είχε πράγματα, δηλαδή λεπτομέρειες που ήταν αδύνατο με παχύμετρο ή με αυτά τα συνηθισμένα να τις πάει να τις μετρήσει και να πεις α, το σχεδίασαι. Οπότε ήταν το 3D scanner εκεί. Ειδικά τις καρδίες, έτσι, γιατί ένα αντικείμενα είναι φλάτ, ας πούμε, και απλά θα πρέπει να πολλά προβλήματα με τέτοια περίπτωση. Αν όμως ένα αντικείμενο έχει μια καρδίλη, κάποιες φορές θα μπορείς να κάνεις να βάλεις φωτογραφία ένα αντικείμενο από διάφορες όψεις, να το περάσεις στο σχεδιαστικό πρόγραμμα και να πιάσεις τις κλίσεις που έχει τα αντικείμενα. Δεν θα μπορείς ποτέ να τις πιάσεις με ακρίβεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή πρέπει η φωτογραφία να είναι τέλεια, να είναι στην τέλεια όψη. Πρέπει να είναι κάποια επιλογή που κάνεις περιστροφή και από άξονα και βγαίνει αυτό το. Για να το αυτό εδώ. Σχεδιαστικά. Ναι, ναι. Με πολλούς τρόπους. Με πολλούς τρόπους. Το γραφόιο μπορούν σπαρκουτάκια αυτά εδώ. Ναι. Για να μπορέσει να πάρει, δηλαδή το σχεδιάζεις ίσιο και μετά κάνοντας περιστροφή. Ναι, ναι. Να βγαίνει ένας τρόπος. Ναι. Τώρα τώρα είναι αυτή η εντολή. Τώρα, τομείς που υπάρχουν και να σας πω για εμάς που προσφέρουμε υπηρεσίες. Για παράδειγμα, τα μουσεία, πολύ σημαντικό και το κολέγιο που προωθεί τη Σκάλη, έχουν κάνει αρκετά πράγματα για μουσεία. Έχουν δηλαδή στην ουσία κάνουμε project τα οποία σκανάραμε, αντιγράψαμε αντικείμενα, έτσι, είτε μεγάλα είτε πολύ μεγάλα, στις τάξεις ας πούμε μπορεί να ήταν και ένας κύωνας, δεν ξέρω, ένα-δύο μέτρα, τρία. Τεχνολογίες στα μουσεία, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλές. Επίσης τα μουσεία έχουν αρχίσει τα ίδια και αγοράζουν εξοπλισμό και αναβαθμίζονται σε αυτό το τομέα. Αλλά τι καλύτερο από μια βιβλιοθήκη έτσι, αντικειμένων, είτε είναι απλά βιβλιοθήκη σε 3D, είτε είναι σε πραγματικό αντικείμενο. Γιατί πολλές φορές έχουν πράγματα που θέλουν να εκθέσουν κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο χώρο. Ένα παράδειγμα τώρα αυτό που δουλεύουμε, να σας πω το τελευταίο project που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, αυτό το διάστημα, είναι από την εφορία αρχαιολογίας στη Ροδόντα. Έχουμε σκανάρει κάτι πλάκες, τις οποίες θα τις επανακτυπώσουμε, μήκους 1,5 μέτρα, ας πούμε, η μία. Και το κάστρο του, το κάστρο φυλακές, συγγνώμη, του Γεδί Κουλέ, το οποίο θα κατασκευάσουμε σε μια μακέτα μεγάλη και αυτό θα πάει στην Ιταλία σε μια πόλη, βασικά σε ένα εκθεσιακό χώρο, το οποίο για κάποιο λόγο συνεργασία με την εφορία αρχαιολογίας το ζήτησαν να το εκθέσουν εκεί στην Ιταλία, στο δικό τους χώρο. Τώρα γιατί πώς πού και εγώ το γνωρίζω. Στην Ιταλία, Γεδί Κουλέ. Δηλαδή τα μάλιστα ήταν η εκκλησία. Αυτό που φτιάξατε, τι δεν κατάλαβα. Ο πελάτης είναι ο εκθεσιακός χώρος στην Ιταλία. Στην χώρα της Ιταλίας, σε μια πόλη βόρεια των αριθμών. Δεν τα έχουμε τελειώσει ακόμα, τώρα τα έχουμε ξεκινήσει το project όλο. Και στην ουσία θα κάνουμε καλούπι για να φτιάξουμε αυτές τις πλάκες, που σας λέω τις μεγάλες, είναι πολύ μεγάλο πάχος. Στείλαμε και ένα δείγμα στην Αθήνα, ο άνθρωπος ο οποίος θα τα φτιάξει από υλικό τύπου πυλό, θα βάλει μέσα και κάποιες άλλες εικόνες τύπου ετοίμαση που θα βάλει. Δεν σου το κάνει, φαίνεται όσο γίνεται πιο πολύ σαν μαρμάρινο το αποτέλεσμά του. Γιατί όπως καταλαβαίνετε από το 3D printer δεν μπορεί να βγει αυτό το πράγμα. Άρα στην ουσία κάνουμε το αρνητικό του, ένα καλό του δηλαδή, στο οποίο μέσα θα αρχίσει ιστορικό, να το βγάλει, να το αφαιρέσει, να το σπάσει και να κρατήσουμε την τελική πλάκη, η οποία θα είναι σχεδόν ίδια με την πραγματική που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχει και στην Ιταλία. Ένα project είναι αυτό τώρα πάνω στα μουσεία που βλέπουμε. Από εκεί πέρα τα εντάξει, πάρα πολλά αρχιτεκτονική, μακέτες, όπως καταλαβαίνετε, πολλές, προσυνήματα, υπάρχουν πολλοί που φτιάχνουν προσυνήματα είτε κατευθείαν από 3D printer, είτε όμως δημιουργούν καλούπια από ένα printer,
όπως τη βιτρίνη που σας έλεγα πριν. Μακέτα, δηλαδή ολόκληρο σπίτι εκεί από. Έτσι. Η μακέτα έχει σπίτι, έχει εκεί που έχει τα πάντα. Μια μακέτα που περιλαμβάνει το χώρο του. Ρωτάει να υπάρχουν ατομικοί εδώ πέρα και θα μπορούσαν να κάλυψαν να το χρησιμοποιήσουν. Ναι, μπορεί να είναι μια ξενοδοχική μονάδα, να έχει σπιτάκια, να έχει δεντράκια, να έχει παπλά, αποτελείται από όλα αυτά που έχει μια μακέτα. Καλλιτέχνες, εντάξει, είχαμε πάρει πολύ πια έτσι περίεργα πράγματα δύσκολα, τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε με κάποιο τρόπο. Τι άλλο, να, παραγωγή σίγουρα στο manufacturing, ας πούμε, μπορεί να είναι εταιρείες που θέλουν καπάκια, διάφορα αντικείμενα, όπως σας έλεγα πριν, στην παραγωγική βιομηχανία, να το πω έτσι. Για το COVID είχαμε κάνει πάρα πολλές ασπίδες, θα τις είδατε προφανώς στην τηλεόραση και αυτό μας βοήθησε και εμάς και τους υπόλοιπους στην Ελλάδα που ασχολούνται με το κείμενο. Στην αρχή της έκδοση της ασπίδες της, δεν ξέρω αν τις χρησιμοποιούσατε κιόλας. Εκτός από πάρα πολλές, γιατί μέχρι να φτάσει να γίνει ένα καλούπι, το οποίο πήρε μερικούς μήνες μέχρι να καταφέρουμε να το κάνουμε. Μέχρι να περάσουν αυτοί οι μήνες, εμείς είχαμε φτιάξει πόσες χιλιάδες, όχι μόνο εμείς, όλη την Ελλάδα. Και εξυπηρετήσαμε τα νοσοκομεία και διάφορες φορές που το χρειαζόντουσαν. Πάμε πάλι στο μενού. Η καρτούλα μπαίνει εδώ πέρα. Ωραία. Και σμπρώχνοντας είναι όπως το λάπτοπ να την βάζουμε, έτσι. Είναι αυτό εδώ. Όπως και στις φωτογραφικές μηχανές, ίδιο στήριο. Όπως αντιλαμβανόμαστε ότι η θερμοκρασία... Καμία ιδιαίτερη προτίμηση. Κάζεις εσύ. Δεν βγάζω αυτά που βγάζω. Είναι μια χωρητική συσταθή αυτό. Αυτό είναι θετικό. Αν πας ένα στήκη, δράσαμε πολύ. Ναι, γι' αυτό πρέπει να το έχουμε πολύ, έχει βαφτεί, γι' αυτό είναι έτσι. Αλλά κανονικά δεν ήταν κάπως έτσι, ήταν κάπως έτσι, σαν αυτό, ας πούμε. Αλλά το κάναμε έτσι. Ναι. Με επεξεργασία από πάνω, φτιάχνουμε. Οι γλάσσες, για τις καναπαιστικά τις γλάσσες περάσεις και βλέπαμε εκεί την ώρα, φαντάζομαι πως είναι ώρα θέλει, γιατί ξεκίνησε... Κάνει ώρα. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Και νομίζω η Σουηδία είναι με την ανακύκλωση που φέρνει και από άλλες χώρες. Να είναι στη γιατί θέση που πρέπει. Γιατί τελειώνει τη δικιά της. Πάμε να ξεχάσω λίγο. Ναι. Για το ξεχάσουμε το bed level. Εμείς βάλαμε ένα τέτοιο πριν. Τι είναι το bed level. Στην ουσία είναι... Θέλουμε αυτή η επιφάνεια του bed, του κρεβατιού μας. Θέλουμε να είναι εντελώς παράλληλο. Εντελώς κάθετη βασικά, με τους άξονές μας. Παράλληλα με τον άξονα H, κάθετη με το Z. Πώς το κάνουμε αυτό? Το αλφαδιάζει. Ακριβώς. Λοιπόν, πώς το κάνουμε? Εδώ έχουμε το μενού. Εδώ με αυτό το κουμπάκι πιέζουμε για να επιλέξουμε. Το γυρνάμε. Το πιέζεις και το στρίβεις. Ναι, το γυρνάω για να... Για να πας στα μενού μέσα. Ας πούμε, και το πατάω για να διαλέξω. Πας κοντρόλ. Λοιπόν, για να κάνουμε το bed level τώρα τι κάνουμε. Πάμε στο... Λοιπόν, είμαστε εδώ, στο αρχικό μενού. Πατάμε μία φορά, μας βγάζει εδώ τις επιλογές μας. Πάμε στο prepare. Για πάνε από την αρχή. Λοιπόν, πάμε. Κεντρικό μενού. Πατάμε μία φορά και κάνουμε auto home. Τι κάνει το auto home? Μηδενίζει όλους τους άξονες. Χύψει ζήτα όλα τα πάει στο μηδέν. Ναι. Λοιπόν, μόλις μηδενίσει, ερχόμαστε εδώ και επιλέγουμε disable steppers. Μόλις το πατήσω, μπορούμε πλέον πάλι να τα κουνήσουμε όλα ελεύθερα με το χέρι. Disable steppers. Ναι. Γιατί άμα κάνω auto home και δεν το κάνω disable, δεν θα μπορούμε να κάνουμε αυτό. Τα μοτέρ το κλειδώνουν γιατί έχουν ρεύμα. Στο αυτόματο. Ακριβώς. Οπότε, κάναμε αυτό. Πάμε να δούμε λίγο εδώ τώρα τι κάνουμε. Έχουμε ένα χαρτί α4, οτιδήποτε. Δεν γράφουμε τη κάμερα τώρα και... Δεν έχει καθόλου. Να τελείωσε η μπαταρία. Παίρνουμε την κεφαλή στην πρώτη γωνία. Πάνω αριστερά για παράδειγμα.
τι θέλουμε, θέλουμε το χαρτί να περνάει. Θέλουμε να περνάει κάτω από την κεφαλή, ανάμεσα στην κεφαλή και στο bed. Και θέλουμε να έχει μία μικρή αντίσταση. Δηλαδή θέλουμε η απόσταση με, το, με την κεφαλή και, το, και την επιφάνειά μας εδώ να είναι σχεδόν το πάχος ενός φύλου χαρτιού. Δεν είναι, κάπου τόσο, κάπου τόσο. Είναι δείτε το. Κεφαλή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το bed level που λέμε. Να μην έχει δηλαδή τρόπο. Την απόσταση να είναι παντού ίση. Δείτε το λίγο όποιος θέλει, σαν αίσθηση. Ίσα να περνάει. Ίσα να... Θα το πάμε σε όλες τις γωνίες τώρα. Πιάστε παρακαλώ κάποιος άλλος, αλλά Γεωργία, λίγο δες τον τζόγο. Ναι, κατάλαβα. Ίσα να γλύφει. Δηλαδή να μην έχει τζόγο, βλέπεις... Ναι, ίσα να γλύφει, να το νιώθεις όπως σου κρατάει ελαφρώς. Πιάστε λίγο τον τζόγο να γλύφει. Δηλαδή τι κάνουμε, άμα ήταν... Δεν είναι βιδάκι, κάτσι είναι ολόκληρο τέτοιο. Ναι, αυτό το γυρνάμε. Ναι, το γυρνάμε. Ωραία. Για να κατέβει πάνω, πάνω ή κάτω. Ακριβώς. Ναι. Σφίγγουμε δεξιόστροφα έτσι για να κατέβει το bed προς τα κάτω, άμα είναι πολύ κοντά δηλαδή. Να κατέβει το bed προς τα κάτω. Ναι, ναι, εμείς αυτό επηρεάζουμε. Άρα είναι ψηλά, άμα είναι ψηλά δεν θα... Άμα είναι πολύ κοντά στον όσλο, δηλαδή άμα δεν χωράει το χαρτί, ναι. Είναι πολύ σφιχτά και δεν μπορούμε ναι, καν ναι, να το ναι, κουνήσουμε. Ναι, το τραπέζι δεν θέλουμε να κατέβει κατά κάτω, ακριβώς, είναι, ναι. Ακριβώς, γιατί το bed, ναι. Το τραπέζι κατά κάτω, ναι. Το bed το λέμε, ναι, ναι. Γυρνάμε δεξιόστροφα, κατεβαίνει. Αριστερόστροφα, το αριστερό, ανεβαίνει. Το αριστερό είναι το δεξί, γιατί έχει δύο... Ανάλογα στην αντίστοιχη γωνία. Έχεις όλες τις γωνίες και από πίσω. Αρφαδιάσαμε λοιπόν. Ωραία, κάναμε την πρώτη γωνία. Ερχόμαστε εδώ πέρα, στην δεύτερη. Α, το ξανακάνεις πάλι δεξιά. Σε όλες τις γωνίες. Εδώ πέρα τώρα δεν έχει καθόλου αντίσταση. Οπότε γυρνάμε λίγο, χαλαρώνουμε από εδώ, αυτό το βιδάκι. Μέχρι να βρούμε πάλι και εδώ πέρα λίγο αντίσταση. Κάνουμε το ίδιο πράγμα τώρα για όλες τις γωνίες. Α, είναι τέσσερις οι ρόδες που γυρίζεις. Ναι. Και εξασφαλίζεις δηλαδή ότι το τραπέζι έχει έρθει ίσια. Το αυτόματο αλφάβλιασμα δεν πιάνει. Αυτόματο δεν έχει ο συγκεκριμένος τυπότης. Έχει μηχανήματα που το κάνουν και αυτό. Όταν αριστερά κατεβαίνει το τραπέζι κατά κάτω. Αριστερόστροφα, σαν να ξεβιδώνουμε, ναι. Πάει προς τα πάνω. Προς τα πάνω. Δεξιόστροφα πάει προς τα κάτω το τραπέζι. Ναι. Δηλαδή, άμα έχω κόντρα από το τραπέζι, δεξιόστροφα θα κάνω, θα γυρίσω. Άμα είναι πολύ, άμα το τσιμπάει πολύ. Πολύ σφιχτά, ναι. Ναι. Άρα δεξιόστροφα για να γίνει κάποιος καλό. Ωραία. Το κάνουμε αυτό. Πάμε σε όλες τις γωνίες. Ναι. Και αφού το κάνουμε μία φορά σε όλες, ναι. Το ξανακάνουμε μέχρι να, μέχρι να περνάμε από όλες τις γωνίες και να μην χρειάζεται ρύθμιση. Μέχρι να είναι σε όλες εντάξει. Δεν μου λες πριν που κάναμε το Otto. Otto Home μου είπε, ήταν εκείνο. Το Otto Home είναι ο μηδενισμός. Να πάει στο μηδέν του, της μηχανής. Πιο πολύ στην ουσία μας ενδιαφέρει να μηδενιστεί το Z, γιατί από εδώ θα ξεκινήσει η εκτύπωση που θα βάλουμε. Ξεκινήσει τραβά. Αδιάφορο το χύψη. Αφού έτσι κι αλλιώς το μετακινούμε μετά στο χύψη. Δεν έχει... Μάλιστα. Εμείς μηδενίζουμε το Z για να ξέρουμε πού θα είναι όταν ξεκινήσει η εκτύπωση για να κάνουμε το level. Ναι. Λοιπόν. Όχι, λέω, κάνεις τώρα τι κάνεις. Μήπως μετά ξαναρυθμίζεις, πατάς από εκεί για να πάει στο μηδέν. Όχι, όχι, δεν το ξαναμηδενίζουμε. Είναι στο μηδέν. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε όλες τις γωνίες εντάξει. Πάμε να κάνουμε load το υλικό μας τώρα. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλη μια φορά το home. Να μηδενίσουμε όλους τους αξονες. Τι έκανες, απλά πήγες στο AutoCom και έκανες το... Το πατάω και το κάνει αυτό. Πάτησες, το πατάει και το στρίβει. Πατάς και στρίβεις. Ναι, ναι. Στρίβουμε για να, ναι. Για να πάμε. Και μετά το πατάς για να επιλέξεις. Πατάμε για να επιλέξουμε. Ωραία. Ωραία. Πάμε στο Move Axis τώρα. Move Axis. Για να σηκώσουμε λίγο το Z. Δεξιόστροφα σηκώνεται όλα. Ναι. Ναι, συν. Ωραία. Πάμε στο πάμε. Αυτό σημαίνει το ανεβάσαμε 40 χιλιοστά. Μάλιστα. Ωραία, και τώρα θέλουμε να ζεστάνουμε τον όζουλ για να μπορέσουμε να βάλουμε το υλικό. Ωραία. Πώς το κάνουμε αυτό, ερχόμαστε στο control αυτή τη φορά. Temperature και έχουμε νόζουλ και bed. Ωραία. Το νόζουλ θα το πάμε στους 210, που είναι η θερμοκρασία που λιώνει το PLA. Αυτό, αυτή η θερμοκρασία εξαρτάται από το υλικό που χρησιμοποιούμε. Ούτως ή άλλως το γράφει συσκευασία. Mm-hmm. Και θα πάμε και το bed για να ζεσταίνεται επειδή αργεί λιγάκι.
Στους 60. Να κολλάει το πρώτο στρώμα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό παραμένει ζεστό σε όλη την εκτύπωση μέχρι να τελειώσει η εκτύπωση. Οπότε βάλαμε θερμοκρασίες. Τώρα στο κεντρικό μενού. Να ρωτήσω κάτι θέμα ασφάλειας. Όταν θα πιάσει 210 και 40, άστο 40 τόσο όσο το 210. Προσοχή, τα χέρια κοντά στην κεφαλή. Έτσι δεν μπορείς να βάζει ο καθένας. Εδώ κάτω τώρα που είναι το νόμο. Και να κάνει άντε το. Έπιασε το 210. Εκεί πλέον έχει θέλει πολύ προσοχή. Λοιπόν, τώρα, άμα δείτε, δεν κουνιούνται πάλι οι άξονες. Είναι μπλοκαρισμένο. Ναι, θα σου δώσει σήμα ότι είναι έτοιμο στη θερμοκρασία. Σε Bistepers. Λοιπόν, για τη θερμοκρασία, ερχόμαστε στο κεντρικό μενού και βλέπουμε εδώ πέρα θερμοκρασίες που έχουμε σετάρει. Τώρα στο νόζο και στο πέ. Και μας δείχνει πού είναι όντως τώρα. Ναι. Ωραία. Τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε, τώρα πώς κάνουμε load. Λοιπόν. Κάτσε να το βγάλουμε αυτό. Εντάξει, η οθόνη δεν χρειάζεται. Ναι, θα το βάλεις από εδώ και θα το βάλεις εκεί στην τρυπούλα. Παίρνουμε την άκρη, παίρνουμε και το κοφτάκι και κόβουμε σε γωνία. Θέλουμε να κάνουμε μυτούλα για να περνάει πιο εύκολα. Λοιπόν, το ισιώνουμε κιόλα λίγο να μην μας δυσκολέψει. Σαν να φορτώνουμε σύρμα σε μηχανή. Εδώ πέρα το νήμα πάντα βγαίνει από πάνω. Δεν το βάζουμε ποτέ από εδώ. Από κάτω, ωραία. Για να μην στραβώνει και τα. Στάσου, να φαίνεται εδώ. Πού πας και το βάζεις, εκεί στην τρυπούλα. Λοιπόν, πατάμε εδώ. Αυτό είναι ο extruder μας. Εδώ πέρα είναι το μοντέρ που γυρνάει και σμπρώχνει μέσα το φύλαμα. Το πατάς για να ξεμπλοκάρει. Ακριβώς. Πατάμε εδώ για να ανοίξει. Το περνάμε. Και το πάει απέναντι. Ο Αρκόπουλο όντως από εκείνη την τρύπα είναι μπαίνει. Ναι, 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 από εκείνη την τρύπα για να το πάει απέναντι στο καλώδιο μέσα. Και μετά θα μπει στο σωληνάκι. Ναι, ναι, ναι. Και το σμπρώχνεις να μπει μέσα στο σωληνάκι, ε. Δεν μπήκε στο σωληνάκι, έτσι. Προσπαθεί να βρει την άλλη τρύπα. Τώρα κάποιος, όταν πήγε να βγάλει το προηγούμενο υλικό που το τράβηξε και έχει μείνει μέχρι εδώ. Το προηγούμενο και έχει σπάσει εδώ πέρα. Κάτσε, να το βάλουμε, να το βγάλει αυτό που έχει θέλω μέσα. Θέλω να δω αν μπορούμε απλά να το σμπρώξουμε, αλλιώς θα χρειαστεί να το κάνουμε. Κάτσε λίγο να ζεστάνει ακόμα κι άλλο για να μπορεί ζεστό να το είναι, ζεστό είναι, ζεστό είναι. Έχει φτάσει ήδη τη θερμοκρασία. Κάτσε πληροφορικός θα τα έκανε αυτά. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, θα βγάλεις το σωληνάκι για να το. Αν δεν μπορέσω να το σμπρώξω έτσι, θα πρέπει να το βγάλουμε. Για να το τραβήξουμε από μέσα. Όχι, εντάξει. Όταν θέλουμε να το βγάλουμε, πρέπει να μας δείξει η διαδικασία όμως. Γιατί από ό,τι κατάλαβα εδώ πέρα είναι λίγο πέρα. Το τραβάει από κάτω και βγαίνει το ζώο. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό έσπρωξε το παλιό απλά. Οπότε δεν χρειάστηκε. Πες λίγο αν χρειάζεται πώς το κάνουμε και το. Εννοείται. Το ξεμπλοκάρεις για να το τραβήξεις. Όταν θέλουμε να αλλάξουμε υλικό. Εννοείται πάλι ίδια θερμοκρασία, ό,τι θερμοκρασία βάζουμε για να το κάνουμε load, το ίδιο για τον load. Συγγνώμη, τώρα το έχει φτάσει μέχρι τη μύτη το υλικό με αυτή το μπλε. Όχι, τώρα το μπλε υλικό έχει φτάσει μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ, αυτό που μπήκε είναι το προηγούμενο. Άμπραβο, και εγώ λέω τι έγινε. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό, απλά θα αλλάξει λίγο το χρώμα μετά. Εντάξει, είναι στη βάση μόνο, δεν πειράζει, είχαμε λεφτά. Οπότε για να βγάλουμε υλικό, τι κάνουμε, ξαναβάζουμε θερμοκρασία 210 για το PLA. Μόλις τη φτάσει, πατάμε εδώ πέρα να ανοίξει και απλά το τραβάμε λίγο ναι. Απότομα. Ναι. Λίγο απότομα για να μην μας αφήσει μέσα τρίχες και κουμπιδάκια. Οπότε, ας βγάλουμε λίγο να ακόμα. Να φαίνεται και όλο το χρώμα. Mm-hmm. Και πλέον είμαστε έτοιμοι να τυπώσουμε. Πριν, κάνουμε ένα refresh και μας βγάζει όλα τα αρχεία που έχει μέσα. Οπότε, το δικό μας είναι το μπρελό. Το επιλέγουμε και τώρα θα ξεκινήσει. Μας γράφει και πώς είναι ορθωτικά να το κάνει ή όχι. Αυτό το βλέπουμε πράγμα. Στο slicer, στο πρόγραμμα. Θα το δούμε λιγάκι. Τελικά μέχρι εδώ το έχει φτάσει και από εκεί και πέρα το ζεσταίνεται και το τραβάει μόνο του, έτσι. Ναι, τώρα απλά θα σπρώξει το παλιό μέχρι ένα σημείο. Είπες ότι ανεβαίνει επίπεδο επίπεδο, το πάχος του κάθε επίπεδο πώς είναι. Από 0,1 χιλιοστά έως και 0,3 χιλιοστά. Από 1,10 χιλιοστά.
Αυτό δεν ξεκινάει ακόμα, ε. Περιμένει να σταθεροποιηθεί πρώτα η θερμοκρασία. Πόσο την έβρασε η θερμοκρασία, 215. 215. Γιατί άλλαξε η θερμοκρασία, τώρα ανέβηκε. Είναι λίγο μέχρι να σταθεροποιηθεί. Α, πηγαίνει ανεβοκατεβαίνει λίγο στην αρχή μέχρι να βρει ένα σταθερό σημείο. Ένα τέτοιο ποτέ πόσο στοιχείο. 20 ευρώ. 20 ευρώ. Συμφέρει μια χαρά να κάνεις τις δοκιμές σου. Λοιπόν, τώρα πάντα, στο πρώτο layer που είναι το πιο σημαντικό όλης της εκτύπωσης, είμαστε εδώ να δούμε ότι έχει ξεκινήσει σωστά, ότι έχει κολλήσει και ότι έχουμε κάνει καλό level. Άμα δεν κολλήσει, το σταματάμε, έτσι. Ναι, σημαίνει εννοείται. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε, τώρα εδώ πέρα άμα το δείτε, είμαστε λίγο χαμηλά. Κολλάει το ίχνος. Εδώ πέρα δεν μπόρεσε να το βγάλει το υλικό, οπότε την ώρα που τυπώνει ερχόμαστε και σφίγγουμε λίγο αυτά. Και τα τέσσερα, έτσι. Ναι, όλα μαζί αναλογικά περίπου. Αρχίζει και το χτίζει τώρα. Τώρα ναι, είναι η πρώτη στρώση. Μέχρι τι ύψος μπορούμε να κάνουμε ένα δεκτήριό μας, όσο είναι... Νομίζω έχει μέχρι 25 πόντους. Εδώ είναι 21-22 πόντι περίπου. Μπορεί να το βγάλει μέχρι τελείως άκρη. Όχι τελείως, δηλαδή ένα μισό πόντο κενό νομίζω μέχρι περίπου εδώ που έχει κάνει τη γραμμούλα. Λοιπόν, τώρα που θα κάνει το γέμισμα μόλις το κάνει, θα το δείτε κι εσείς στο πώς είναι οι γραμμούλες που κάνει τώρα και το γεμίζει την πρώτη στρώση. Δεν θέλουμε να είναι ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ χαμηλά. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, άμα είναι πολύ ψηλά, ανάμεσα οι γραμμούλες θα έχουν κενό μεταξύ τους και άμα είναι πολύ χαμηλά, μπορεί να μην βγαίνει και καθόλου, όπως είδαμε εδώ στην αρχή, που είναι θολό. Εμείς θέλουμε να είναι στη μέση. Τώρα εδώ μας λέει το χρόνο που τυπώνουμε. Πόση ώρα τυπώνουμε. Υπολοιπόμενο δεν λέει. Και άμα θέλουμε μπορούμε να πατήσουμε. Μας βάζει στο μενού και έχουμε εδώ επιλογή να κάνουμε pause. Να το σταματήσουμε για λίγο, για παράδειγμα, να αλλάξουμε ένα υλικό για να το συνεχίσουμε. Το χρόνο. Ή οτιδήποτε. Ναι. Μπορεί να δούμε ότι κάποιο σκουπιδάκι μας άφησε, να θέλουμε να το καθαρίσουμε. Ναι. Πατάμε πάνω στο χρόνο. Εδώ τώρα σημαίνει η πλάκα να ενισχύει και δεν μπορούμε να την ακούμε. Τώρα τελείωσε μόλις την πρώτη στρώση, πάει να κάνει τη δεύτερη. Τι ύψος βάλατε για το δεύτερο. 4-5 χιλιοστά. Όχι κάτω στο τέλος. Ξεκίνησε και τράβηξε αυτός μια γραμμή εδώ για να πάρει τα 0 φαίνεται και πήγε μέσα. Η πρώτη γραμμή που τράβηξε είναι εδώ. Με το χέρι χειροκίνητα την τράβηξε. Όχι, το μηχανάκι. Το μηχανάκι. Είναι εκεί που μηδενίζει φαίνεται, η αρχή του άξονα. Εντάξει. Μετά μπήκε μέσα και άρχισε να φτιάχνει εκεί. Ναι. Πόσο και δεν είναι από τα ακριβά, είναι γιατί τώρα αυτή η ρύθμιση που έβγαλε με το παρτί στη θέση του δεν είναι και πιο ακριβό. Υπάρχει και η επόμενη ώρα που θα κάνει. Άσπρο κάτι. Ναι, είναι ένα κομμάτι το. Το μισό μας είναι άσπρο, το μισό μπλε. Εγώ θα ψάξω εδώ το τιμή είναι το άλλο. Είναι εκεί πέρα που έχουμε στο 6-1. Θα κάνουμε πάω. Να φτάσει στο σημείο. 4-4 τα τόσο μεγάλη. Δηλαδή να προσπαθούν το κάνουν. Δεν είναι και επιπλέον σήμερα. Μπορείς δηλαδή να πήρα πριν με το παρτί να φάνω το πέρα πριν. Τώρα να φανεί πώς το τυπώνει. Εκεί, πιο κοντά. Το καλυτράρισμα αυτό το κάνουμε. Τώρα στο τελείωμα θέλουμε να δει. Δεν χρειάζεται να το πάρω όλο.
λεφτά σου. Τώρα θα κάνουμε τη διαδικασία εξαγωγής. Για το υλικό. Για το υλικό. Πάμε να το δούμε. Πρέπει να βρεις το ίντερνετ. Τώρα τι κάνουμε, πατάμε. Τώρα τι κάνουμε, θα βγάλουμε το τέτοιο, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να βγάλουμε το νήμα. Βασικά θα έλεγα... Θα το πάρεις από το βίντεο, το frame. Λοιπόν, πού πάμε. Control. Σιγά σιγά. Ξαναβάζουμε τη θερμοκρασία του PLA 210. Γιατί έφυγε η θερμοκρασία? Ναι, μόλις τελειώσει η εκτύπωση και να σταματάει. Άρα το ξαναζεσταίνει το το μπέκρι. Να μας το στήρισε, γιατί το έχεις πλήρες πλέον. Ναι, γιατί το πρέπει να κρυώσει. Ξαναπάει στους 210. Και το πρέπει να κρυώσει. Α, σιγά σιγά κατεβαίνει το πέτρο. Αυτό, γενικά, το βγάζουμε, βγάζουμε τα κλειψάκια. Το blender, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο. Για να κρυώσει πιο γρήγορα. Α, να μην έχει επαφή. Μοιάζει, και με το σόλι που το αφήνουμε εδώ. Τα αφήνουμε έξω να κρυώσει. Αυτό είναι που ζεσταίνει. Αυτό είναι το αλουμίνιο. Αυτό είναι το πάτωμα. Εδώ τα βλέπεις πολλά μαζεμένα. Εγώ το ξέρω. Τι να κάνω. Εγώ το είχα αγοράσει πρώτα. Θέλετε να διάλειμμα να κάνουμε. Ωραία, πεντά λεπτό διάλειμμα να κρυώσει και αυτό. Είμαι και την κάρτα γραμμικό. Εδώ που έχει φτάσει. Διάλειμμα, breakdown. Παρακαλώ, φίλοι. Συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Όπως θέλετε, παιδιά. 208 λέει τώρα. Εδώ είμαστε. Τι κάνουμε τώρα. Στάσου να πάω από εκεί. Στάσου να πάω από εκεί. Λοιπόν, ξαναρχόμαστε εδώ. Ναι, το πατάμε το ελαττήριο να ξεμπλοκάρει. Το τραβάμε. Τραβάμε λίγο απότομα. Α, τραβάς απότομα, ε. Και το βγάζουμε. Αυτό είναι. Δεν μένει τώρα μέσα, ε. Για να μην μείνει μέσα. Και αν μείνει μέσα, πώς το βγάζουμε. Αν μείνει μέσα, πώς το βγάζουμε. Όπως πριν. Πώς να μείνει μέσα. Το σπρώχνουμε να βγει. Γιατί πριν μου είπες ότι είχε μέσα. Το σπρώξαμε. Κάποιος... Ναι, κάποιος έκανε βλακία εδώ πέρα και το έσπασε εδώ πέρα. Κάποιος πες την έκανε τη βλακία, πώς το βγάζουμε. Πώς το βγάζουμε. Το σμπρόξαμε ρε εσύ και μπήκε μέσα. Έχει, εδώ... έχει κόλπο ρε φίλε. Αυτό το κλειψάκι. Στάζω. Το ξεβιδώνεις. Αυτό το τραβάμε, βγαίνει. Την ασφάλεια. Ωραία. Εδώ πέρα αυτό πιέζεται. Okay, όταν το πατάμε μέσα, μας αφήνει να τραβήξουμε το σωληνάκι. Μάλιστα, και το βγάζει στο σωληνάκι. Θα βγάζα το σωληνάκι και απλά θα το τραβούσα. Μάλιστα, τα πέφτει για πούτισμα, ε. Για να ξέρουμε. Και το σμπρώχνω. Το ξαναβάζουμε μέσα, ανοίγουμε αυτό. Α, και βάζει την ασφάλεια. Και ξαναβάζουμε την ασφάλεια. Και είναι. Και από την άλλη πλευρά έχει ασφάλεια. Έχει και από εδώ, ναι, κανονικά. Κάτσε να το δείξουμε για εδώ. Τώρα δεν ξέρω, εδώ άμα είναι, θα βγάζει σημαντικά. Άμα δηλαδή έχει σφινώσει εδώ χαμηλά, πρέπει να βγάλουμε το κάτω. Θα πρέπει να βγει από εδώ, ναι. Τι? Πρέπει να υπογράψουμε εδώ κάτω. Βάλε τσίφρα, καλέ. Ναι, βάλε τσίφρα. Ναι, κάτω, εκεί όπου βάζουν άλλοι. Από εκεί ασφάλεια έχει το ίδιο. Δεν έχει ασφάλεια, απλά το πιέζει. Δεν έχει ασφάλεια, απλά το πιέζει. Ακριβώς. Τώρα έχει κρυώσει. Ήμασταν τυχεροί και έκατσε ακριβώς στα γράμματα. Και άστο εσείς γιατί κοντά στα μπλε γάντια δεν φαίνεται καλά. Δηλαδή, ούτε επίτηδες να το κάναμε. Ακριβώς. Ναι, ναι, τέλειο είναι. Και να το θέλαμε δεν θα το κάναμε έτσι. Ναι, δίχρωμο είναι. Μπορούμε να περιστρέψουμε οτιδήποτε. Π.χ. επιλέγοντας πάνω αυτή την επιφάνεια, μπορώ να τη μεγαλώσω να την μικρύνω. Μπορώ επίσης να επιλέξω άξονα πάνω στον οποίο θέλω να τη μεγαλώσω να την μικρύνω. Π.χ. άμα επιλέξω ένα άξονα χ, βλέπουμε ότι επηρεάζεται το μέγεθός της. Τον άξονα τον επιλέγεις κάνοντας κλικ στον άξονα. Να, το απατάω χ της μέγεθος του. Αυτό είναι μικρολογικό. Και αυτόματα κλεινώνω τον άξονα. Ή τέλος μπορώ να την περιστρέψω. Είτε ελεύθερα, είτε πάλι πάνω σε έναν άξονα. Αυτό είναι ζέτα, ας πούμε, ή όχι. Αυτό είναι το ζήτα. Αυτό που κάνω τώρα. Θα ρωτήσω, να μπορούσαμε και υποπονία φαντάζομαι, δηλαδή να το παίρνουμε όπως από αυτά έτσι το προσινό κομμάτι. Για περιστροφή μιλάμε. Όχι περιστροφή, έτσι όπως είναι το κομμάτι, να το τραβήξουμε υποπονία. Να το προτείνουμε, ας πούμε. Αυτό δηλαδή. Όχι. Αυτό είναι παράλληλη μετατόπιση. Όχι, όχι, παράλληλη περιστροφή. Να κάνουμε ένα άξονα από αυτού που έχουμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε
αυτό. Να μεγαλώσει δηλαδή μπροστά η επιφάνεια ή να μικρύνει. Όπω έτσι, ναι, ναι, αυτό. Ναι, το εξτρούντε με κλίση, πώ το λένε. Κάτι τέτοιο. Και ταυτόχρονη περιστροφή μαζί με τη γωνία. Ό,τι θέλει. Περιστροφή, μεγέθυνση, οτιδήποτε. Παράλληλα, οι περισσότερες από αυτές τις πράξεις που κάνουμε τώρα έχουν ως δεδομένο ένα σημείο μηδέν, ας πούμε. Δηλαδή, όταν περιστρέφω αυτή την επιφάνεια στον άξονα Z, το σημείο μηδέν είναι εδώ στο κέντρο της. Μπορεί εγώ να μην θέλω να είναι αυτό το σημείο μηδέν, οπότε αυτό εδώ το κυκλάκι που βλέπετε στο κέντρο είναι το 3D cursor. Ναι. Αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω, άμα θέλω, σαν σημείο μηδέν για οτιδήποτε πράξη θέλω να κάνω. Πες μας πώς αλλάζουμε το σημείο μηδέν. Εδώ πέρα μας δίνει κάποιες επιλογές για αυτό το σημείο που σας λέω τώρα. π.χ. η πιο συνηθισμένη έτσι που χρησιμοποιείται είναι το median point. Τι σημαίνει, αν επιλέξω αυτές τις δύο επιφάνειες, το σημείο μηδέν αυτόματα γίνεται το κέντρο. Ναι. Δηλαδή το σημείο μηδέν είναι τώρα εδώ πέρα. Άμα κάνω rotate το Z, βλέπουμε ότι όλος ο κύκλος περιστρέφεται μαζί. Μπορώ επίσης να επιλέξω αυτή την επιφάνεια και να επιλέξω πάλι για σημείο 0 το κέντρο. Που άμα κάνω τώρα ρωτές στο Z, θα δούμε ότι συμβαίνει αυτό εδώ. Έτσι αντίστοιχα δουλεύει και το scale που μπορώ να επιλέξω από πού θέλω να έχει τη βάση του η πράξη που κάνω. Τώρα εδώ βλέπετε, το blender μας δίνει πολλά εργαλεία για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το μοντέλο που θέλουμε. Να σας δείξω μερικά παραδείγματα. Π.χ. το πιο βασικό ίσως είναι το extrude. Το οποίο τι σημαίνει, επιλέγοντας μία ή πολλές επιφάνειες, θέλω να βγάλω καινούργιες επιφάνειες. Δηλαδή τώρα άμα δείτε ο κύβος, δεν είναι ότι απλά το μετακίνησα. Δημιούργησα καινούργιες επιφάνειες πάνω από αυτή την επιφάνεια. Αντίστοιχα μπορώ να έρθω εδώ να κάνω αυτό. Αυτό είναι το extrude. Άλλο παράδειγμα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, μπορούμε να φτιάξουμε δύο διαφορετικά εξαρτήματα και να τα βάλουμε στο πρόγραμμα να δούμε πώς συνεργάζονται. Συνήθως, άμα φτιάξουμε δύο διαφορετικά εξαρτήματα, θα τα φτιάχνουμε ήδη στο πρόγραμμα. Δεν είναι ανάγκη να τα κάνουμε ξεχωριστά και μετά στη διάρκεια. Όχι, άμα θέλουμε κάτι που... Δηλαδή εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε δύο διαφορετικά κομμάτια. Εννοείται, δηλαδή... Ας πούμε, να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο κομμάτια για παράδειγμα. Ναι, αφήγουμε από το κύριο βασικά. Άμα έρθουμε εδώ πέρα στο μενού, βλέπουμε ότι το Blender μας δίνει μερικά βασικά σχήματα για να χρησιμοποιήσουμε ως βάσεις. Έχουμε το Plane, το οποίο είναι απλά μια επιφάνεια. Έχουμε το κύβο που είδαμε. Έχουμε τη σφαίρα. Τι άλλο, κύλινδρο. Μας δίνει δηλαδή κάποια βασικά στοιχεία για να μας διευκολύνει στο να δουλέψουμε. Το Blender έχει τη δυνατότητα να βάλουμε μέσα κίνηση. Εννοείται. Animate κάνουμε δηλαδή. Το Blender γενικά, πέρα από σχεδιαστικό πρόγραμμα για 3D, είναι πρόγραμμα που χρησιμοποιείται κυρίως για rendering και animation. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό. Ναι. Το rendering είναι όταν παίρνουμε ένα 3D μοντέλο για παράδειγμα, βάζουμε φωτισμό, βάζουμε κάμερα, βάζουμε υλικά και παίρνουμε στο τελικό αποτέλεσμα μια τελική εικόνα. Κάνουμε ένα μηχανισμό και τον βλέπουμε να λειτουργεί. Πώς λειτουργεί. Έτσι, μπορούμε να το κάνουμε. Συνεργάζεται με άλλα προγράμματα. Π.χ. με το τέκτο, με το ιδέα. Αρχιτεκτονικά καταρρασία. Όχι. Μπορούμε να βγάλουμε εδώ. Ίσως μπορούμε για κάποια προγράμματα να βγάλουμε το αρχείο που έχουμε φτιάξει και να το ανοίξουμε με ένα άλλο πρόγραμμα. Αλλά άμεση συνεργασία με άλλα προγράμματα. Τα αρχιτεκτονικά, εγώ στάτω από κάτι στον γράμμα. Όχι. Μπορούμε να το θέλουμε εδώ, όχι. Δεν είναι. Άρα εδώ πρέπει να το κατασκευάσουμε σε αυτό το πρόγραμμα, τι να κάνουμε. Θέλω να κάνω μια υποδομή. Ναι. Εδώ πρέπει να σχεδιαστεί σε αυτό εδώ. Δεν έχει πρέπει. Αν το έχει ήδη έτοιμο. Με ποια μορφή προγράμματα μπορεί να κάνει εισαγωγή, α πούμε, αρχεία. Ποια μορφή αρχεία μπορεί να κάνει.
πρόγραμμα μπορεί να μας δώσει αρχείο STL ή αρχείο OBJ. Εσείς τώρα ρωτάτε συγγνώμη, για την προοπτική να κάνετε animation και rendering στο πρόγραμμα αυτό. Για ποιο λόγο να το περάσει στο Blender. Για να κάνω μια εκτύπωση. Α, για την εκτύπωση, όχι, δεν χρειάζεται. Το Blender είναι σχεδιαστικό. Το άλλο το δικό σας θα μπορείτε να κάνετε λίγα export STL αρχείο, γιατί πώς θέλει STL αρχείο. 3D το έχουμε αυτό. Ναι, για να δείτε πώς θέλουμε ένα STL αρχείο που μπορεί και το δικό σας το πρόγραμμα να το βάζει. Οπότε δεν χρειάζεται να το βάλουμε εδώ. Λογικά, έτσι όπως να γνωρίζω, λογικά 90% θα μπορεί να βάλει STL. Τα περισσότερα βγάζουμε. Converters υπάρχουν για τα προγραμματάκια, να το μεταφέρει. Υπάρχουν, εξαρτάται νομίζω. Υπάρχουν πολλές φορές δεν δουλεύουν σωστά. Δηλαδή μπορεί να αλλάξουν το σχέδιο, τις διαστάσεις, δηλαδή αν είναι 5 εκατοστά το κάνει 5 μέτρα. Να βγάλει κάποια προβλήματα. Έχει, αλλά δεν είναι λίγο... Λοιπόν, ένα άλλο έτσι, σημαντικό στοιχείο του Blender σχεδιαστικά είναι τα modifiers που μας παρέχει. Είναι τα modifiers, αν έχετε εδώ στο βιντεάκι, στο κονίδιο, μας δίνει την επιλογή Add Modifier. Και έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία εδώ πέρα. Αυτά είναι εργαλεία που στην ουσία επηρεάζουμε το μοντέλο με το χι τρόπο, χωρίς όμως να αλλάζουμε τη γεωμετρία του από πίσω. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορώ να του βάλω στο κήπο ένα subdivision, το οποίο τι κάνει, στην ουσία σμουγάρει τις επιφάνειες που έχουμε πάνω στο μοντέλο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Παίρνει το μέσο όρο από τα σημεία. Ναι, ναι. Ωραία. Αλλά η γεωμετρία μας παραμένει ίδια. Αυτό είναι πολύ δυνατό έτσι, κομμάτι του προγράμματος, γιατί μας επιτρέπει να δουλεύουμε με τρόπο που δεν καταστρέφει αυτό που έχουμε φτιάξει ήδη. Δηλαδή τώρα μπορώ απλά να το αλλάξω όσο θέλω, άμα δεν το θέλω να το κλείσω και να έχω το αρχικό μοντέλο. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι θέλετε να τυπώσουμε. Για το περό που λέγαμε πριν. Κάτι το μόνο που είπε ένα περό με το 13ο σημερινό. Ένα περό που να γράφει το 13S για παράδειγμα. Έτσι θα πάρω. 13S επάρ. 13ο. Λοιπόν, πέρα από τα βασικά έτσι, αντικείμενα που σας έδειξα πριν... Να, πώς θα κάνεις κάτι τέτοιο. Να κάνω κάτι τέτοιο. Είμαι γράμματα, δεν γίνεται. Ναι. Τι είναι και εσείς καμιά ιδέα. Πειράζει το νόμο μέσα στα αγγλικά, γιατί δεν έχει ελληνικά. Γιατί να πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει. Ωραία. Δηλαδή στα ελληνικά θα μπορούσαμε να γράψουμε κάτι. Θα πρέπει να φορτώσουμε γραμματοσυρά. Γίνεται όμως. Γίνεται. Εννοείται ότι θέλω πλάγια τώρα είναι λίγο δύσκολο. Στάσου, γραμματοσυρές Unicode δεν είναι. Unicode δεν είναι γραμματοσυρές. Κάτω στο Blender έχει μία δικιά του default γραμματοσυρά και από εκεί και πέρα άμα θέλουμε κάτι το ανοίγουμε εσωτερικά. Λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτό το μενού που βλέπαμε και πριν για τα βασικά σχήματα μας έχει πάρα πολλές επιλογές, ό,τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα εμείς θα πάμε στο κείμενο. Ερχόμαστε στο κείμενο και γράφουμε ό,τι θέλουμε. Ένα όμικρο. Να βάλουμε και ένα όμικρο με την ελληνική. Ναι, ναι. Έτσι, ωραία. Επάνω, όχι. Δεν παίρνει η βάση. Πάμε στα ξένες, να ελληνικά. Ορίστε. Ελληνικά. Ελληνικά. Είπαμε ότι τώρα το πόδιμα. Γενικά γίνεται το πραγματικό μας. Να το βάλουμε
πάνω σε ένα μήπως θέλετε και το έσχο σε μια κεφαλαία, μεγαλύτερο. Τώρα, αυτή τη στιγμή αυτό το κείμενο που βλέπουμε, όπως βλέπετε όταν έρχομαι εδώ στο Edit Mode, δεν αποτελείται από σημεία έτσι και επιφάνειες, όπως είπαμε πριν. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να το μετατρέψουμε σε MES. Έτσι αποκαλεί το Blender όλα τα 3D μοντέλα. Και τώρα όμως ξαναέρχω εδώ, βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει όπου χρειάζεται σημεία και επιφάνειες. Και το πάθος. Το πάθος δεν το έχουμε δώσει ακόμα. Αυτή τη στιγμή έχει μηδενικό πάθος. Okay. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως, πριν το εξώδιο που σας έδειξα, το εργαλείο, κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επιλέγοντας όλα τα σημεία αυτή τη στιγμή, με ένα απλό εξώδιο, έχουμε ένα 3D μοντέλο. Πάμε να βάλουμε ένα γαρανζάκι. Ναι, καλύτερα, ένα γαρανζάκι. Κάποιο να βγει από τις θέσεις. Ναι, να βάλουμε τις θέσεις. Γαρανζάκι, εσύ είναι και εσύ πέρα. Αλλά θα κάνει δεν πάρει να ανακτυπώσει έτσι. Εδώ το Blender μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε αυτόματα ένα γρανάζι χωρίς να χρειάζεται να το φτιάξουμε από το μηδέν και μας δίνει εδώ και κάποιους παραμέτρους. Οπότε τι κάνουμε, επιλέγουμε εδώ πέρα αυτό, βάζουμε σε ένα modifier και κάνουμε union. Εδώ. Και με ένα δεύτερο modifier παράλληλα επιλέγουμε και το γρανάζι και τώρα αυτή τη στιγμή και τα τρία μοντέλα έχουν γίνει ένα σώμα ενιαίο, ένας όγκος. Νομίζω είναι έτοιμο, έτσι δεν θέλουμε κάτι άλλο. Πώς θα το σώσουμε τώρα? Ωραία, τώρα θα σας σώσω και το project. Να τα έχετε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα φάκελο 3D, χθες. Design. Αυτό είναι το σώζει σαν... Τώρα σώζω όλο το project. Ναι, μπορούμε να τα ανοίξουμε μετά και να κάνουμε ό,τι όλοι θέλουμε. Αλλά τώρα για το μοντέλο θα πάω στο file export STL και εστιάζουμε το αρχείο μας. Τώρα ερχόμαστε εδώ. Πάμε στο file.